Και πάλι μαζί λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι κυρίες και κύριοι στο SBC, στο οικονομικό κανάλι της πόλης. Μείζον θέμα της ημέρας, να μην το λέμε συνεχώς, είναι φυσικά η έξοδος της χώρας στις αγορές μετά από έναν αποκλεισμό 4 και πλέον ετών. Όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πολιτικό το μήνυμα των εξελίξεων. Πολιτικές εξελίξεις οι οποίες εν ώψη και των επικείμενων εκλογών σαφέστατα δίνουν το δικό τους τόνο και στις αγορές. Πάμε λοιπόν να σκιαγραφίσουμε λίγο τις εξελίξεις και από την πολιτική του σκοπιά με τη βοήθεια του Τάσου Παπαδόπουλου, που βρίσκεται εδώ μαζί μας στο κεντρικό στούντιο του SBC. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είναι, νομίζω, αδιαφεσβήτητα το κορυφαίο γεγονός στην όλη προσπάθεια, αυτή την επίπονη προσπάθεια. Μετά από 4 χρόνια ακριβώς. Και νομίζω ότι χρήζει πολλαπλών αναφορών. Εμείς εδώ κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε το όλο θέμα στην πραγματική οικονομική του διάσταση, να μην το χρωματίσουμε πολιτικά. Αλλά να το σχολιάσουμε πολιτικά. Και αυτό γιατί. Γιατί εμείς εδώ στο SBC κοιτάμε τους αριθμούς, κοιτάμε τις συγκυρίες, κοιτάμε τις αγορές. Οι πολιτικοί δεν γνωρίζουν από οικονομία και οι καθηγητές βγαίνουν και μιλάνε με θεωρίες χωρίς να γνωρίζουν την αγορά. Εμείς εδώ που μιλάμε με την αγορά και διαλεγόμαστε την αγορά, θέλουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά και τάξη. Είναι λοιπόν άκρος αισιόδοξο το μήνυμα, σε κάθε περίπτωση. Όλες οι χώρες, και η Πορτογαλία και η Ισπανία, βγήκαν έτσι δοκιμαστικά στις αγορές. Δεν είμαστε δηλαδή πρωτοπόροι, όλοι ακολούθησαν την ίδια πεπατημένη. Και στην πρώτη έξοδό της η Ιρλανδία κατάφερε και πέτυχε ένα ποσοστό χαμηλό, αλλά όχι κάτω από το 5%, όπως συμβαίνει με την πρώτη έξοδο. Στην επόμενη έξοδο η Ιρλανδία πήγε στο μισό το ποσοστό. Άρα είναι μια διαδικασία που ακολουθούν οι αγορές. Το γεγονός ότι έσπευσαν τα μεγάλα funds και με τράπεζες και οργανισμούς που έχουν την ευθύνη της διαχείρισης αυτής της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές και πλειοδότησαν και έχουμε μέχρι αυτή την ώρα 15 δις προσφορές πριν κλείσει καν το βιβλίο των το όχι το κανονικό, αυτό είναι οι προεγγραφές. Προεγγραφές, τέλος πάντων. Αυτές οι προεγγραφές και που δεν ξέρει κανείς ως το πρωί όταν θα κλείσουν αργά το βράδυ οι αμερικάνικες αγορές και το πρωί οι ασιατικές αγορές, πού θα έχει φτάσει αυτή η προσφορά, σημαίνει ότι και μπορεί να το διευρύνει το ποσό η ελληνική πλευρά και μπορεί να διαπραγματευτεί ένα επιτόκιο που μπορεί να είναι και κάτω του αριθμού 5%. Ή να είναι γύρω στο 5%. Θα είναι ένα ηχηρότατο μήνυμα αυτό. Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Δεν είναι βέβαιος το άπαν, δεν λύσαμε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα να μάθουμε ξανά να περπατάμε στις αγορές. Γιατί ας μην ξεχνάμε, δεν υπάρχει καμία χώρα του κόσμου που να μην δανείζεται. Το θέμα είναι ότι το 2010, πριν 4 χρόνια, μας απέκλεισαν από τις αγορές και δεν μας δάνειζαν ούτε ένα ευρώ. Γιατί θεωρούσαν την Ελλάδα κατεστραμμένη οικονομικά χώρα και δεν επένδυαν ούτε ένα ευρώ. Και τώρα σου λένε ότι 15 δισεκατομμύρια ως τώρα και δεν ξέρω πόσα ως αύριο το πρωί. Συνοστίζονται στην. Ακριβώς. Από μεγάλα funds και όχι από τράπεζες ελληνικές ή από ελληνικές πηγές. Άρα τα λεφτά αυτά είναι λεφτά των αγορών που δεν ακούνε πολιτικές σκοπιμότητες, που βλέπουν το συμφέρον τους. Τώρα το επιτόκιο θα πει κανείς ότι είναι υψηλό. Και βέβαια είναι υψηλό. Γιατί όπως παραδέχεται τώρα και η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι χθες έλεγε ότι έχουμε δανειστεί από τους τοκογλύφους, ότι παίρνουμε το 1,5%. Αλλά το 1,5% το έχει παίρνουμε. Το κόστος για του εναλλακτικού που ακριβώς στην οικονομία είναι τεράστιο. Ακριβώς. Για να δώσουμε, να πληρώσουμε δάνεια. Δεν το παίρνουμε για να κάνουμε ανάπτυξη και να το δώσουμε στην οικονομία και στην αγορά. Εδώ είναι η ειδοποιώς διαφορά. Ότι τα χρήματα τα οποία δουλούμε τώρα, όπως πρώτος ο κ. Τουρνάρας είπε, δεν είναι χρήματα τα οποία θα πέσουν στην κάλυψη των δανείων, των δανειακών αναγκών. Είναι λεφτά που μπορούν να πέσουν στην αγορά, άρα να δώσουν ρευστότητα στην αγορά, άρα να δώσουν θέσεις εργασίας, άρα να αρχίσει να φεύγει, να αποκλιμακώνεται αυτό το άγος που λέγεται ανεργία. Και την ίδια ώρα αυτά τα λεφτά με τη μόχλευση μπορεί να είναι επί 10, δηλαδή μπορεί να είναι τα 2,5 δισεκατομμύρια, 25 δισεκατομμύρια μέσω της μόχλευσης στην αγορά. Αυτό οι γνωρίζοντες στην οικονομία καταλαβαίνουν τι μπορεί να σημαίνει. Λοιπόν, ούτε η υπεραισιοδοξία ότι λύσαμε το πρόβλημα, έτσι, ούτε όμως και η άποψη του ΣΥΡΙΖΑ, που στο πρόβλημα το γενικότερο που έχει το δημοσκοπικό, που μπορούμε να το αναλύσουμε λίγο αργότερα, μας δίνει την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή παραπέει μεταξύ του θέλουμε να μείνουμε στο μνημόνιο, δηλαδή να συνεχίσουμε να παίρνουμε χρήματα από τους Ευρωπαίους, άρα και νέες δεσμεύσεις. Με το κοινωνικό κόστος που αυτό συνεπάγεται. Ή να φύγουμε από το μνημόνιο και να βγούμε στις αγορές και να σταθούμε στα πόδια μας. Διαλέγετε και παίρνετε πιο
είναι το σενάριο που ακολουθείτε και πού θέλετε να πάμε. Πάντως είναι λυπηρό ότι σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη φάση, βλέπουμε να μην υπάρχει μια υποτυπώδη σύμπνοια σε ένα τόσο μεγάλο εθνικό θέμα που αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία, που έχει γονατίσει τον καθένα από εμάς, γιατί όλοι έχουμε δει τα εισοδήματά μας να βρίσκουν σε κατακόρυφη πτώση και κάποιοι τα έχουν δει να μηδενίζονται. Ακριβώς. Είπες πολύ σωστά ότι το θέμα πλέον είναι προφανές ότι έχει και δημοσκοπική χρειά. Αναφέρομαι στις αντιδράσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει και δημοσκοπική παράμετρο. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι τις προηγούμενες ημέρες είδαμε πολύ ενδιαφέρουσες δημοσκοπήσεις, οι οποίες επίσης χρήζουν πολλαπλών ερμηνεών και μπορούν να δώσουν και τον τόνο των εξελίξεων περαιτέρω. Είναι, μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τα συμπεράσματα των. Ακριβώς. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το ένα είναι ότι η κυβέρνηση κατάφερε πρώτον να έχει ένα πρωτογενές πλεώνασμα, ανεξαρτήτως το πώς το πέτυχε, αλλά είναι πλεώνασμα. Το δεύτερο είναι ότι με βάση αυτό το πλεώνασμα μπορεί να πορευθεί και δεν μπήκε σε νέες περιπέτειες και νέα μέτρα. Mm-hmm. Απ' την άλλη μεριά βγήκε στις αγορές όπως υποσχέθηκε και κατάφερε από ό,τι φαίνεται να έχει μια επιτυχή έξοδο. Yeah. Έτσι. Τώρα είχαμε την τελευταία δημοσκόπηση που βλέπουμε μια εικόνα αντιφατική αλλά που δεν είναι καθόλου αντιφατική στην πράξη. Βλέπουμε πρώτον ότι το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός ταλαιπωρείται υπέρμετρα από όλη αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε με μεγάλη ευθύνη των πολιτικών αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για να πούμε την αλήθεια, έχουμε ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, βλέπουμε αυτή τη στιγμή να μην το εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ, να μην έχει ένα αποτέλεσμα και να εμφανίζει μια μικρή διαφορά στην πρόθεση ψήφου σε ευρωεκλογές που είναι πιο χαλαρή η ψήφος και δεν διακυβεύεται η κυβέρνηση της χώρας, η διακυβέρνηση της χώρας. Και βλέπουμε να είναι η Νέα Δημοκρατία παραπάνω, με δύο χρόνια που έχει βεβαίως υποστεί ο πληθυσμός τα πάνδυνα για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το πρωτογενές πλεώνασμα. Και βλέπουμε, ας πούμε, από την άλλη μεριά, αυτή την εικόνα να μην το εισπράττει καθόλου ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί να προηγείται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν είναι αντίφαση. Δείχνει ότι ο ελληνικός λαός είναι πολύ επιφυλακτικός σε αυτές τις πολλές απόψεις που ακούγονται γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ και που καμία δεν μοιάζει πιστική ότι θα τον βγάλει έξω από τα σημερινά του αδιέξοδα. Και μάλιστα έξω με μια πρόταση η οποία δεν θα ενέχει το κόστος το οποίο συνεπάγεται η παρούσα πολιτική, έτσι. Και το θέμα και το κρίσιμο ερώτημα που πρέπει να θέσει και θα έπρεπε να το θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είναι τι θα κάνει τα 2,5 δισεκατομμύρια, πού θα τα κατευθύνει, γιατί δεν είναι χρήματα που θα τα πάει στα δάνεια. Τα δάνεια εξυπηρετούνται μέσω του νέου δανεισμού και των υποχρεώσεων που έχουν οι Ευρωπαίοι απέναντί μας. Ακριβώς και των δεσμεύσεων. Το θέμα είναι αν αυτά τα χρήματα θα πάνε στην αγορά, αν αυτά τα χρήματα θα δώσουν ρευστότητα στην αγορά, αν αυτά τα χρήματα θα φτιάξουν νέες θέσεις εργασίας, άρα θα κινήσουν την οικονομία που ήταν για 4 χρόνια τελείως νεκρή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι είναι εξαιρετικά σημαντική η χρονική διάρκεια, μάλλον η χρονική συγκυρία. Δεν είναι μόνο ότι τα διεθνή κεφάλαια επιστρέφουν στην Ελλάδα και επιστρέφουν δυναμικά. Είδαμε ότι συνοστίζονται ήδη στο βιβλίο προσφορών πάνω από 11, από 13, 15 δις. Δεν είναι μόνο το θέμα. Το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια οικονομία η οποία τους κατόχους ομολόγων τους υποχρέωσε σε ένα κούρεμα προδιοτών. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή είναι εντυπωσιακό comeback. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό το ομόλογο την χάνει αυτής της αποδοχής σε μια οικονομία η οποία χρεοκόπησε πριν 2 χρόνια και μέσω του PSI χάθηκαν 130 δισεκατομμύρια από πλευράς και εγχωρίων και διεθνών πιστωτών. Και αυτό μέσα σε 2 χρόνια αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό και ίσως θα πρέπει να το ξαναδούν στην αντιπολίτευση και η κυβέρνηση να μην το θεωρήσει ότι είναι και η τελική νίκη, γιατί είναι μια μικρή μάχη που έχει ακριβώς, που δόθηκε με επιτυχία, γιατί η μάχη των μαχών βεβαίως είναι το χρέος και η ρύθμισή του και το θέμα είναι το πώς θα διαχειριστείς τα χρήματα αυτά να μην πάνε σε προεκλογικές παροχές, να το πω έτσι, γιατί βεβαίως προεκλογική περίοδος είναι και ο καθένας κοιτάει πώς θα δημιουργήσει μια θετική εικόνα, αλλά από την άλλη μεριά και η κυβέρνηση χρειάζεται να είναι συνετή και να δει την οικονομία, την πραγματική και την αγορά και εκεί να κατευθύνει και το τελευταίο ευρώ
που βρίσκει μπροστά της από ένα δανεισμό. Μια αγορά η οποία, για να τα βλέπουμε τα πράγματα, να βλέπουμε το ποτήρι όχι μόνο μισοάδιο αλλά και μισογεμάτο, για τους ξένους επενδυτές οι οποίοι έχουν διαθέσιμη ρευστότητα, διότι αποχωρούν και τις αναδυόμενες αγορές, είναι και αυτό μια θετική συγκυρία για την Ελλάδα, βρίσκουν μπροστά τους μια οικονομία γονατισμένη, όπως είναι η ελληνική, η οποία όμως βρίσκεται πλέον με κόπους, με βάσανο, αλλά πάντως βρίσκεται εντός του ευρώ, εντός δηλαδή ενός προστατευόμενου λιμανιού επενδυτικού για τα διεθνή κεφάλαια και σε πολύ χαμηλές αποτιμήσεις. Άρα με προοπτικές ανόδου. Και ακριβώς, και θα το δούμε αυτό και στο χρηματιστήριο, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια ανταπόκριση και εκεί. Το είδαμε και με τις δύο τράπεζες που βγήκανε και πήραν 3,5 δις και με μεγάλη ευκολία. Και θα το δούμε ενδεχομένως και με την Εθνική αύριο, το πώς θα κινηθεί σε σχέση με όλα αυτά. Και το είδαμε και θα το δούμε και στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ και σε μεγάλους οργανισμούς, οι οποίοι αντλούν κεφάλαια από το εξωτερικό πια, τα οποία δείχνουν μια εμπιστοσύνη στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας και που έχει να κάνει και με τα ακίνητα και με όλα αυτά που αυτή τη στιγμή λιμνάζουν και δεν έχουν μια κίνηση που θα δώσει ρευστότητα και θα δώσει συνέχεια και προοπτική στην οικονομία μας. Σε κάθε περίπτωση, τα νεότερα και σπουδαία αύριο που θα γνωρίζουμε ακριβώς και το ύψος των επιτοκίων και το ύψος της κάλυψης. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Βέβαια.